Λοιπόν, πάμε λίγο να μας δείξεις το μενού. Τι ακριβώς είναι όλα αυτά τα σύμβολα που βλέπουμε εδώ πάνω, ένα-ένα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο κομμάτι ανίχνευσης του Excalibur 3, το Professional. Και για να μπούμε στο μενού να το δούμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αριστερό κουμπί με το γράμμα F και να το κρατήσουμε μέσα σταθερά για καμπόση ώρα. Λοιπόν, πατάμε το F το κουμπί. Το κουμπί αυτό, το F, έχει δύο χρήσεις. Η πρώτη χρήση του είναι πατώντας το ρυθμικά να αλλάζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τη συχνότητα επιλογής του μετάλλου που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Έχει τέσσερα μέταλλα τα οποία τα ανιχνεύει ανάλογα με την επιλογή μας. Λοιπόν, πρέπει να... Πάμε λοιπόν και επιλέγουμε τα μέταλλα που θέλουμε στην πρώτη επιλογή. Ναι, βλέπουμε εδώ ότι οι μπάρες ανεβοκατεβαίνουν στο τι σήματα βρίσκει. Ναι, τι σήματα βρίσκει στην περιοχή, ξέρω εγώ γενικότερα. Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στο μενού των ρυθμίσεων, θα πρέπει να κρατήσουμε μέσα σταθερά το κουμπί, ακούγοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Όταν λοιπόν περάσουμε σε αυτό εδώ το μενού, έχουμε ένα μικρό πλαίσιο το οποίο διαχωρίζει τρεις από τις πέντε επιλογές. Αυτές οι τρεις από τις πέντε επιλογές είναι και σημαντικότερες. Θα πάμε όμως στις δευτερεύουσας σημασίας επιλογές, που είναι η ευαισθησία του μηχανήματος και η δύναμη. Η ευαισθησία και η δύναμη επηρεάζουν και τις δύο, δύο περιπτώσεις αναζήτησης. Ας δούμε τώρα λοιπόν τι κάνει κάθε μια ξεχωριστά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, τρίτη γραμμή από το μενού, είναι κλασική αναζήτηση. Πατώντας το M κουμπί, πάμε στην αναζήτηση του πλέγματος. Τι είναι αυτό και τι κάνει. Λοιπόν, η κλασική αναζήτηση είναι αυτή που είδαμε πριν λίγο, που επιλέγαμε εδώ πέρα τις συχνότητες, μας έβγαζε εδώ πέρα τις μπάρες και γενικότερα μας έδειχνε τα μέταλλα στην περιοχή. Το πλέγμα τώρα λοιπόν, που υποστηρίζει το μηχάνημα, είναι στην επιλογή Matrix Search. Αυτό όμως είναι παντρεμένο με την επιλογή εδώ πέρα που λέει Auto Search εδώ πάνω ή Manual Search. Θα δούμε πρώτα το Manual Search και τι κάνει ακριβώς η δεύτερη επιλογή μας. Η δεύτερη επιλογή είναι ο χρόνος και τα αντικείμενα που θα εμφανίσει στο πλέγμα επάνω που εμείς θα έχουμε βάλει αναζήτηση. Μπορούμε να βρούμε 1, 2, 3, 10 αντικείμενα. Καλό θα είναι να το έχουμε στο 10 βέβαια, που είναι και καλύτερη ανάλυση του μηχανήματος, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, το manual search, η αναζήτηση και η απεικόνιση των μετάλλων πάνω στο πλέγμα γίνεται με χειροκίνητο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο χειροκίνητος τρόπος, θα δούμε τώρα. Όταν θα φύγουμε λοιπόν από το μενού πατώντας exit με το κουμπί μη, έχουμε μπει εδώ πέρα λοιπόν στην επιλογή που το πλέγμα κάτω είναι έτοιμο να μας απεικονίσει τα μέταλλα που υπάρχουν στην περιοχή. Εδώ πέρα αναφέρεται ένα κείμενο το οποίο λέει Matrix Scan Manual. Αυτό σημαίνει παρακάτω που λέει όταν πιέσετε το δεξί κουμπί, αυτό εδώ δηλαδή, το κουμπί μη, αμέσως ενεργοποιείται εδώ πέρα ο timer. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση που ο timer εδώ μετράει και μέχρι να σταματήσει, ο χειριστής του μηχανήματος να είναι πλήρως ακίνητος για να μπορέσει να έχει καλύτερα αποτελέσματα το μηχάνημα κατά την ανίχνευση. Πάμε να το δούμε αυτό τώρα λοιπόν. Λοιπόν, πατώντας το μηχάνημα, το ενεργοποιούμε. Αυτή τη στιγμή ψάχνει. Ψάχνει και αναλύει τα μέταλλα στο χώρο. Όπως θα δείτε εδώ πέρα τώρα, τέλειωσε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας που έχουμε στα αριστερά μας, gold, silver, χαλκός, μπρούτζος και σίδερο, έχει κάποιους χρωματισμούς. Αυτοί οι χρωματισμοί απεικονίζονται και εδώ από κάτω. Εδώ μας έχει βρει μπλε που είναι το unknown, το άγνωστο δηλαδή, και έχει βρει και πολλά γκρι τα οποία είναι σίδερα. Λοιπόν, η περιοχή αυτή χωρίζεται με τετραγωνάκια οριζόντια και κάθετα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, εδώ πέρα όπως είχαμε πει και πριν, βλέπουμε κάτω την απεικόνιση των μετάλλων και ανάλογα με το χρωματισμό του ξέρουμε ακριβώς και τι μέταλλο είναι. Το μηχάνημα αυτή τη στιγμή καλύπτει ένα εμβαδόν γύρω στα 40 τετραγωνικά μέτρα. Η αναζήτηση ξεκινάει μετά το 1 μέτρο. Λοιπόν, πρέπει να τα πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάθε σάρωση που κάνουμε είναι 40 τετραγωνικά σε αυτή τη λειτουργία. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ένα μέτρο που είναι το κενό, τα στάσιμα που λέμε, μετά από ένα μέτρο και μετά μετράει. Ναι. Έχουμε μια απόσταση περίπου 20 μέτρα. Ναι, ναι. Και έχουμε 40 τετραγωνικά μπροστά μας εβαδόν, το οποίο σαρώνει ο ανιχνευτής και μας λέει τι μέταλλα υπάρχουν στο έδαφος. Ναι. Το βάθος είμαστε στα 4 μέτρα. Να δώσουμε ένα φτωχό παράδειγμα. Αυτό εδώ, όπως βλέπουμε εδώ πέρα που είναι το δάχτυλό μου, το γκρι που είναι σίδηρος,
Αυτό βρίσκεται σε μια απόσταση τυπικά γύρω στα περίπου 6 μέτρα, περίπου κάπου εκεί πέρα. Έχει πιάσει μάλλον εκείνο τον πυροσβεστήρα. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να είναι αυτό το πέταλο εδώ. Βέβαια εδώ μέσα στο χώρο είναι πολλά τα μέταλλα. Εντάξει, τώρα εμείς για την παρουσίαση θέλουμε να το δείξουμε. Ναι, okay, λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε όλο το μενού, το ξανά την αρχή. Υπόψη είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτό. Το όνομα στα απεικονίζει, όμως εδώ τα εξαφανίζει. Περιμένουμε. Το ξαναπατάω για να ξαναπεικονίσει. Α, οπλίζουμε πάλι. Ναι, είναι χειροκίνητα. Μία τα εξαφανίζει, θέλουμε να δούμε τι έχει περιοχή. Εδώ μου βγάζει ένα σήμι στο βάθος. Για να γυρίσουμε προς τα δω να δούμε μήπως. Καλαβες. Οπότε μπορούμε να γυρνάμε το μηχάνημα, το βαστάμε σταθερά και να κάνουμε σαρώσεις. Ναι, ναι. Ακριβώς ναι, ναι. Εκεί που βγάζει το. Ναι, ναι. Εντάξει. Βλέπουμε ότι έχει και δύο μέταλλα που ανήκουν στο ασήμι. Έχει βρει ασήμι σε δύο περιοχές. Και αν τώρα θέλουμε να κάνουμε νέα ανίχνευση, θα πρέπει να γυρίσουμε το μηχάνημα εκεί που θέλουμε εμείς και μετά να ξαναπατήσουμε πρώτα το κουμπί για να καθαρίσει το πλέγμα και να το ξαναπατήσουμε για να ξαναρχίσει η καινούργια ανίχνευση. Όπως βλέπετε, τα τετράγωνα ανανεώνονται όλη την ώρα μέχρι να σταθεροποιηθούν που βρίσκεται τι. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι, έφυγε αυτό. Ωραία, πάμε στο μενού τώρα να μπούμε πάλι μέσα. Ξαναμπαίνουμε πάλι στο μενού λοιπόν. Τώρα τι θέλουμε, να δούμε την αυτόματη ναι. ανίχνευση. Λοιπόν, εδώ το μενού όπως είπαμε πριν επιλέγεται από εδώ πέρα. Και εδώ που έχει χειροκίνητη αναζήτηση, θα πάμε στην αυτόματη αναζήτηση. Τι σημαίνει αυτό τώρα, χειριστής φεύγοντας. Όχι. Ο χειριστής φεύγοντας λοιπόν από το μενού επιλογών, ρυθμίσεις. Εδώ θα δούμε τώρα ένα. Το πινακάκι έχει αλλάξει. Λέει ότι η επιλογή του πλέγματος είναι αυτόματη. Και θα δείτε κι εσείς ότι το μηχάνημα αρχίζει να δείχνει μόνο του πλέον. Στο τέλος αυτής της ανίχνευσης γράφει. Μείνετε ακίνητος μέχρι να σταματήσει η ανίχνευση και άμα ξανακουνηθώ εγώ αρχίζει καινούργια ανίχνευση τώρα. Το κουμπάκι τι κάνει, ας πούμε, το μεσαίο το G. Αυτό είναι η φωνή. Α, είναι ο ήχος. Ναι, είναι ο ήχος, έχει φωνή αυτό και... Ανάλογα το χαμηλώνουμε, αυξομειώνουμε τον ναι, ήχο. Ναι. Ωραία, για πάμε στο μενού πάλι αρχικά. Πώς μπαίνουμε στο μενού? Στο μενού μπαίνουμε με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας μέσα το κουμπί πατημένο μέχρι να ακούσουμε τον ήχο. Ωραία. Είπαμε ευαισθησία πρέπει να είναι στο μάξιμο, έτσι. Ευαισθησία πρέπει να είναι καλό, θα είναι ευαισθησία να βρίσκεται μέσα στο μπλε πλαίσιο. Ωστόσο, ο χειριστής έχει το δικαίωμα να περάσει το μπλε πλαίσιο και να ανέβει και προς τα πάνω. Αναλόγως την περιοχή, την αντίδραση του μηχανήματος, το περιβάλλον ίσως. Και κρίνει... το power. Το power επίσης και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ένα της τάξης 80% πιστεύω είναι καλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δείξουμε την κλασική. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές αναζήτησης. Η μία είναι το πλέγμα που είναι το Matrix Search και το άλλο, ποια είναι η επιλογή του, είναι το Classic Search. Κλασική αναζήτηση, ναι. Ωραία, πάμε στην κλασική αναζήτηση. Πάμε στην κλασική αναζήτηση λοιπόν. Στην κλασική αναζήτηση ο χειριστής τι βλέπει? Ο χειριστής βλέπει εδώ πέρα, έχει στα αριστερά του. Για μια γρήγορη έρευνα, αν βρει το Gold, ας πούμε τώρα τι θα κάνει, θα χτυπήσει το μηχάνημα? Ναι, το Gold θα χτυπήσει. Αν πάνω στην επιλογή έχουμε επιλέξει το Gold. Το Gold έχει κάποιο χαρακτηριστικό ήχο όταν βρεθεί στην περιοχή. Θα κάνει έναν ανάλογο ήχο και θα ανάψει και το laser μπροστά να μας δείξει πού ακριβώς είναι. Στην ανάλογη περίπτωση μπορεί να επιλέξει το Silver που είναι και αυτό επίσης κοντά. Και αν το Silver εμφανιστεί κάπου εδώ, θα κάνει και αυτό έναν συγκεκριμένο ανάλογο ήχο όπως τώρα, όπως είδατε για παράδειγμα. Το κρατάει όταν χτυπήσει, το κρατάει. Ναι, το κρατάει για κάτι δευτερόλεπτα. Το κυλιόμενο μενού προς τα πάνω μας δείχνει ποια μετάλλα περνάνε. Από την ανίχνευση, βλέπετε ότι κάπου βρίσκει τώρα το Silver. Και πρέπει να είναι μικρό αντικείμενο και δεν το κλειδώνει. Ωραία. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε στο Gold και στο Silver να κάνει θόρυβο. Στα άλλα μέταλλα έχουμε θόρυβο. Όχι, στα άλλα μέταλλα, ας πούμε, όπως παράδειγμα ο σίδηρος, μπορούμε να δούμε μόνο το laser να μας δείχνει πού είναι περίπου το μετάλλο. Βλέπετε και απέναντι άναβε. Όλα τα άλλα μέταλλα, δηλαδή χαλκός, μπρούτζος και σίδερ και τα άγνωστα, απλά ανάβει το laser, τίποτα άλλο. Ωραία, και το θέμα του έχουμε την μπαταρία και τη θερμοκρασία. Μπαταρία εντάξει είναι θέμα φόρτισης. Ναι. Η θερμοκρασία τι ρόλο παίζει, τι πρέπει να προσέχουμε δηλαδή? Η θερμοκρασία είναι απλά, έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και γιατί πολύ αν κατά τη φόρτιση μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία λόγω μπαταρίας, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι ουσιαστικό στην έρευνα. Όχι, όχι. Είναι θέμα για τη φόρτιση μόνο. Ναι, ναι, είναι ενδεικτικό σε την κατάσταση βρίσκεται το μηχάνημα, ας πούμε, γενικότερα.